Ιωαννίδης. Όπως είναι γνωστό, είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στην ΤΕΤΕΠΑ, το ΙΤΕΡΕΚ, το διασυνοριακό, μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ, του Δήμου Σταπίτωλα και του ΤΕΗ. Έχει τέσσερα έργα, τέσσερα υποέργα και ένα ταξίδι στην Αυστρία. Το θέμα είναι η παραγωγή τηλεθέρμασης με βιομάζα. Το σύνολο του ΙΤΕΡΕΚ είναι 234.000. Τα έργα, τα τέσσερα που αναφέρθηκα, χωρίζονται στα παρακάτω. Είναι ένα η δημοσιότητα, το οποίο είναι 20.000 ευρώ. Το άλλο είναι η τεχνική βοήθεια ώστε να δημοπρατηθούν τα τεύχη των επομένων έργων, το οποίο είναι 25.000 ευρώ. Και το τρίτο έργο είναι η εκπόνηση μιας μελέτης τηλεθέρμασης με βιομάζα για το αμύνδεο, για το υφιστάμενο δίκτυο δηλαδή, το οποίο λειτουργεί, 94.000 ευρώ. Και το τέταρτο είναι η πιλωτική μονάδα στο Λέχοβο θέρμασης με βιομάζα του Γυμνασίου Δημοτικού Σχολείου, 90.000 ευρώ. Όπου εκεί θα είναι και τελετοποιητής, συγχρόνως, τροφοδοσία και λέπιτας. Εκτός από αυτά λοιπόν ήταν και ένα ταξίδι να πάμε στην Αυστρία για να δούμε λέβητες με βιομάζα. Στις 16 Δευτέρου με 19, βάσει αυτού του προγράμματος, πήγαμε στην Αυστρία, στο Γκράζ της Αυστρίας, ο κύριος Δήμαρχος, εγώ ο διευθυντής και ένας από τις τεχνικές υπηρεσίες. Επισκεφθήκαμε σύνολο 5 διαφορετικές μονάδες, σε διαφορετικά μεγέθη ισχύως, μεγαβάτ. Πήγαμε σε ένα 2,5, σε ένα 3,5, σε 325 όπου θέρμενε ένα ξενοδοχείο, σε 250 συν 250 σύνολο 500 κιλοβάτ, σε ένα τουριστικό μέρος και σε αυτή τη μονάδα που κατά κάποιο τρόπο ήτανε σαν αυτό που θέλουμε εμείς, ήτανε 5 μεγαβάτ, 6, συν 6 μεγαβάτ, συν 8 μεγαβάτ, ένα σύνολο, σε τρεις διαφορετικοί λέπτες. Στο 5 μεγαβάτ είχε και 1 μεγαβάτ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά που είδαμε είναι τα εξής, ότι εκεί χρησιμοποιούν αυτούς τους λέβητες και αυτό το είδος θέρμασης, επειδή είναι τέτοιο το περιβάλλον τους. Όπως εμείς το δικό μας περιβάλλον, ας πούμε, έχουμε στη γη μας το κάρβουνο και είναι οι μονάδες της ΔΕΗ και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και από εκεί παίρνουμε και εμείς θέρμαση, έτσι εκεί είναι γεμάτος στα δάση και στο εμείς σαν ΔΕΤΕΠΑ και σαν Δήμος Αμυνταίο. Είναι μονόδρομος ότι πρέπει να κάνουμε ένα λέβητα σε περίπτωση που σταματήσει ο ΑΕΣ ή σε περίπτωση που χρειαστούμε έτσι σαν εφεδρεία. Γι' αυτό και κάνουμε τη μελέτη. Έχουμε αποφασίσει στη συζήτηση, χωρίς να είναι τελική απόφαση, να είναι καύση με δύο είδη, δηλαδή 50% έως 50% λιγνίτης και το υπόλοιπο βιομάζα. Άποψη της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης μας είναι ότι θα κάνουμε τη μελέτη για το υφιστάμενο δίκτυο. Αν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, θα το βάλουμε να το χρηματοδοτήσουμε για να κατασκευαστεί και πιλωτικά, εκτός από το Λέχοβο που θα υλοποιηθεί με το πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα έργο σε ένα μικρό χωριό με έναν λέβητα με βιομάζα. Συμπλήν αυτά είχα να τοποθετηθώ για το ταξίδι της Αυστρίας. Θέλω όμως να κάνω και μια άλλη ενημέρωση, διότι ακούγονται πολλά τηλέφωνα σε μένα, στον Δήμαρχο, σε διάφορους και ίσως από εσάς, για την τελευταία εκαθάριση του λογαριασμού της τηλεθέρμασης. Άλλος λέει αυξήθηκε η τηλεθέρμαση. Άλλος λέει υπάρχει λάθος λειτουργία. Εδώ έχω να σας πω ότι
Πρώτον, αύξηση σε καμία περίπτωση, γιατί άμα γίνει μια αύξηση θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τιμή είναι η ίδια. Και δεύτερον, όντως υπήρχε μια καθυστέρηση της μέτρησης. Της μέτρησης, ενώ την προηγούμενη περίοδο ήταν μέχρι τις... το μέτρημα ξεκινούσε 22 Ιανουαρίου. Εμείς το μέτρημα το κάναμε 6 Δευτέρα. Σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε κάνει ο κ. Ξανθιδίδης, αυτό που ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι αθροιστικά στο τέλος του έτους οι καταναλωτές στις τελευταίες βεβαιώσεις των λογαριασμών στο τελευταίο καθοριστικό σημείωμα θα πληρώσουν πιο λίγα, γιατί φορτώθηκαν λίγο πιο πολλά λόγω της μεγαλύτερης περιόδου κατανάλωσης αυτού του διαστήματος. Κύριε Χαριτίδη, και μετά στον κύριο Δήμαρχο, και συνέχεια δύο ερωτήματα. Χαίρομαι, κύριε συνάδελφοι. Χαίρομαι που η διοίκηση άρχισε να μαθαίνει προς το καλό της πόλης μας, του Δήμου μας. Όταν μιλούσα για βιομάζα το 2010 και επειδή θα τα αρνηθούν, είμαστε υποχρεωμένοι να τα βγάλουμε σε ένα CD και να σας τα επιθυμίσουμε. Ο κύριος Χαριτίδης βέβαια μας έκανε μια ανάλυση και από την ανάλυση του αποδέχεται πλέον πλήρως ότι αυτό το σύστημα είναι το πιο αποδοτικό, το πιο οικονομικό, το πιο αναπτυξιακό, το πιο περιβαλλοντικό. Αυτό το λέγαμε το 10 της. Δεν είπε όμως κάτι. Ποιος διεκδίκησε αυτό το πρόγραμμα και ποιος το πήρε και βάσει ποιας φιλοσοφίας. Σε όλη την Ελλάδα βγήκαν 18 ίντερνετ. Από τα 18 τα 2 τα πήρε ο Δήμος Αμιντέου. Ένα εξ αυτών είναι αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι πραγματικά στην περιοχή μας, και αυτά δεν αντικάμουν λόγια όπως διαχείριζε το διαρρήτη και μπορεί να μην για τα δει, η βιομάζα που υπάρχει όχι υπερκαλύπτει στο σύνολο των χωριών αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να κάνουμε τηλεθέρμανση, αλλά είναι διπλάσια και υπερδιπλάσια θα έλεγα. Και αυτό αναφέρεται από τα στοιχεία της Elstat. Άρα χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λέγαμε εμείς δεν ήταν όνειρα θερινής νυχτός, αυτά που λέγαμε εμείς δεν ήταν μπαρούφες και οτιδήποτε άλλο επίθετο είχαν προσάψει. Και πραγματικά, για να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, καλό θα είναι να τρέξουν τα προγράμματα αυτά που είχαμε σχεδιάσει εμείς και πήγαμε στις κοινότητες και δώσαμε τις αναλύσεις και όλες να προχωρήσει αυτή η τηλεθέρμανση με βιομάζα, διότι πραγματικά θα δώσει μια ανάπτυξη στην περιοχή μας, κύριε Πρόεδρε, που θα είναι σημαντική για τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο για την ανάγκη θέρμανση των κατοικιών, διότι μπορεί να κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις μέσα στον πρωτογενή τομέα, όπως στη μελέτη μας είχαμε τα θερμοκηπιακά πάρκα, που μέσα από τις μελέτες προέβλεπε ότι θα είναι πολύ ανταγωνίσιμα αυτά τα θερμοκηπιακά πάρκα λόγω του χαμηλού κόστους θέρμανσης, που είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα ανταγωνιστικότητα σε ένα θερμοκήπιο, διότι η θέρμανση είναι το μεγαλύτερο έξοδο. Και βέβαια, δεν ξέρω κύριε Χαριτίδη, από πού το βρήκατε, το 50% λιμνίτη, δεν το χρηματοδοτείτε, δεν είναι πράσινο έργο, 50%. Η κυρωτική οδηγία προβλέπει μίξη έως 20%. Δεν προβλέπει πάνω από 20%, δεν είναι πράσινη ενέργεια. Αλλά είναι μια δυνατότητα το 20% λιγνίτης που μας δίνει τη δυνατότητα. Και βέβαια δεν την έχουμε ανάγκη, διότι σας είπα, και αυτό έτσι προς γνώση σας, διότι υπάρχει τεράστια ποσότητα βιομάζας για την τηλεθέρμανση. Αυτό έτσι για να συμπληρώσω. Καλησπέρα και εμένα. Δύο θέματα. Το ένα, ξεκίνησε την ενημέρωση, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χαριτίδη, αλλά επειδή ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά μέσω από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους συντημότες μας, θέλω να του πω και να τον ρωτήσω. Είναι εξακριβωμένο, όπως και εγώ έχω διαπιστώσει σε αρκετούς λογαριασμούς με συσχετισμούς που έκανα, ότι σχεδόν έχει μία αύξηση κατά 1/3. Δεν είναι μικρή. Είναι μεγάλη. Θα σας πω το εξής. Ξέρω ότι δεν έγινε αύξηση της τιμής. Αλλά θα σας πω το εξής. Χειμώνας, οι 12 μέρες επιπλέον, οι 14 μέρες επιπλέον στους λογαριασμούς, είναι και παλιότερα. Ποτέ δεν είχαμε σταθερές ημέρες. Ένα είναι αυτό. Άρα ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει. Δεύτερο, χειμώνες βαρύτερους, θα σας θυμίσω το 11. Είχαμε παρατεταμένο χειμώνα μέχρι το Μάρτιο. Με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν και ο δεύτερος ισχυρισμός ότι ήταν πολύ παρατεταμένος ο χειμώνας και μας έκανε, δεν δικαιολογεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως είναι σοβαρή ανησυχία και δημιουργεί με τον εσωτερικό κανονισμό που ψηφίσαμε εμείς. Ίσπραξη οφειλών, δεν ξέρω αν πρέπει να πάρετε επιπρόσθετα μέτρα για να διευκολύνουμε τους συνδημότες μας. Δηλαδή, είχαμε αποφασίσει μέχρι 8 δόσεις με επόμενες προέδρου να γίνονται 10. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να γίνει μία επιμήκυση, γιατί οι λογαριασμοί έχουν επιβαρυνθεί, αλλά σε συνδυασμό με την κρίση και την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το Ιντερέκ που αναφέρθηκε ο κ. Κωσίδης, ότι ήταν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αναφέρθηκε αυτό το πρόγραμμα, ο κ. Παπαχάης μου είπε και εγώ συμφώνησα ότι ήταν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Απλώς εμείς όταν αναλάβαμε αυτό το πρόγραμμα που υπήρχε, πήγαμε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, στη Διαχειριστική Αρχή, με το Διευθυντή και μετατρέψαμε τα ποσά. Η μελέτη για το Λέβητα του υφισταμένου δικτύου να γίνει ήταν το ποσό του 36.000 ευρώ, νομίζω. Και κόβοντας κάποια κεφάλαια εμείς, κάναμε μετατροπή δηλαδή, και το κάναμε 94.000 το έργο της μελέτης, για να μπορεί να είναι υλοποιήσιμο και να βρωθεί για χρηματοδότηση. Δεν το κάναμε τυχαία, οπότε δεν αναφέρθηκα ότι δεν το βρήκαμε από εσάς. Φυσικά από εσάς το βρήκαμε. Και όπως αναφέρθηκε ότι εμείς ήμασταν ενάντια για την τηλεθέρμανση στη βιομάζα, ξανά αναφέρθηκα σε Δημοτικό Συμβουλίο, δύο μερίδες που έκανε ο κύριος Ιωσιφίδης, συμμετείχα και πήγα και δύο φορές με τον κύριο Δήμαρχο, με τον σημερινό Δήμαρχο, και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα ότι το είδα θετικό. Δεν είπα ποτέ κάτι αρνητικό. Απλώς λέω και η παράταξη συμφωνία, αλλά και η δικιά μου γνώμη προσωπική, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει βιομάζα με Λέβητες, έτσι απαντάω και στον αγαπητό πρόεδρο των Ασπλογιών, δεν μπορεί να γίνει τηλεθέρμανση σε όλα τα χωριά με Λέβητες με βιομάζα, διότι είναι πολλά τα κονδύλια, θέλει μεγάλη έρευνα, θέλει να βρει σκονδύλια και ενημέρωσε και εδώ ότι μέσα στο καινούριο ΕΣΦΑ είναι 6 εκατομμύρια ολόκληρο για να δοθεί, ας πούμε, για έργο με βιομάζα. Και μια λακωνική απάντηση για το λογαριασμό του κυρίου του Χρήστου που έβαλε τώρα προηγουμένως. Για τους λογαριασμούς. Ναι, για τους λογαριασμούς. Έχω ένα παράδειγμα, είπα να μην αναφερθώ. Είναι ένα σπίτι το οποίο είχε 4 χώρους. Δηλαδή ένας υποσταθμός σε 4 χώρους. Δεν έχω ελέγξει το 2011, έχω ελέγξει όμως την προηγούμενη χρονιά. Ήτανε 748 και τώρα έγινε 919. Η διαφορά δηλαδή ήτανε 170 ευρώ. Η διαφορά. Εγώ λέω ότι στη σούμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή λοιπόν υπήρχαν διάφορες τοποθετήσεις και ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα της μέτρησης, προσωπικά έστειλα τα συνεργεία σε 7 σπίτια για έλεγχο αν όντως είναι η καταμέτρηση σωστή και δεν κάνει λάθος ο καταμετρητής. Στην προηγούμενη τοποθέτησή μου τα διευκρίνησα. Όσο για το διακανονισμό που είπατε, ο κάθε πολίτης που έρχεται στη ΔΕΤΕΠΑ για να διακανονίσει το λογαριασμό του, σε συμφωνία μαζί του, όσες δόσεις θέλει. Και όταν δούμε και κάποιον πολίτη ο οποίος όντως δεν μπορεί, τον βάζουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκριθεί και έχει την τηλεθέρμανση. Και νομίζω ότι συμμετείχατε σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που το βάλα θέμα και είπατε ότι δεν χρειαζόταν. Έχω φυσικά τέτοιο παραδείγματα, δεν νομίζω είναι της ώρας να τα πω, και σε πανοκατοικία και σε πολυκατοικία. Υπήρχε μια αύξηση. Το θέμα είναι ότι στο σούμα είναι το ποσό αυτό που όντως έχει καταμετρηθεί. Εκτός από αυτό, επειδή κάποιοι αδυνατούν να πληρώσουν, οποιαδήποτε στιγμή έρχονται με αυτό το μεγάλο λογαριασμό του εκαθαριστικού, τους κάνουμε και διακανονισμό. Δηλαδή και σε 3 δόσεις και σε 5 δόσεις, αναλόγως τι ποσό έχουν. Αυτό που κάψατε. Αυτό είναι για ενημέρωσή σας, διότι πολλά ακούγονται. Ευχαριστώ πολύ.